Καλημέρα σας κυρίες και κύριοι, είναι οικονομικές ειδήσεις σήμερα σε ένα λεπτό από το insider.gr. Η συζήτηση για την Ελλάδα ολοκληρώθηκε στη χθεσινή συνεδρίαση του Eurogroup, ωστόσο χωρίς τη λήψη κάποιες απόφασες για την εκταμείευση του 1 δισεκατομμυρίου ευρώ από την ενεργοποίηση των μέτρων για το χρέος, κάτι που ήταν αναμενόμενο σύμφωνα με πηγή της Ευρωζώνης. Οι θεσμοί εξέφρασαν την πεποίθηση ότι η εφαρμογή όλων των συμφωνηθέντων θα ολοκληρωθεί το αργότερο μέχρι το Euro Working Group της 25ης Μαρτίου, προκειμένου να ληφθεί η απόφαση για την εκταμείευση στο Eurogroup της 5ης Απριλίου στο Βουκουρέστι. Το μεγάλο αγκάθι στην διαδικασία, οι αποφάσεις για το νέο πλαίσιο που θα αντικαταστήσει τον νόμο Κατσέλη. Τις επόμενες ημέρες, ωστόσο, αναμένεται η διαδικασία να ξεκαθαρίσει. Λίγοι αλλά εκλεκτοί συνταξιούχοι που συγκεντρώνουν κάθε μήνα πάνω από 4.000 ευρώ είναι μερικά μόνο από τα αποκαλυπτικά στοιχεία του συστήματος Ήλιος, που αποτυπώνει την εικόνα της συνταξιοδοτικής δαπάνης στη χώρα μας. Ανάμεσα στους 2,5 εκατομμύρια περίπου συνταξιούχους που έλαβαν τις συντάξεις τους το Νοέμβριο του 2018, υπάρχουν ορισμένες εξαιρέσεις που λαμβάνουν περισσότερες από 7 συντάξεις. Περίπου 83.000 συνταξιούχοι εισπράττουν συντάξεις μεγαλύτερες των 2.000 ευρώ, εκ των οποίων 1.222 λαμβάνουν συντάξεις που υπεβαίνουν τα 3.500 ευρώ μηνιαίως. Στον αντίποδα, 400.000 ηλικιωμένοι εισπράττουν σύνταξη ως 500 ευρώ το μήνα. Έντονη κόντρα έχει ξεσπάσει μεταξύ των τραπεζών και των νέων παικτών της αγοράς με αφορμή την απόφαση της Visa να ζητήσει από τις τράπεζες κατάργηση της χρέωσης άμεσης πρόσβασης ή αναλήψης μετρητών με κάρτα άλλης τράπεζας. Η οδηγία της Visa έχει αποδέκτες όλες τις τράπεζες της Ευρωπαϊκής Ένωσης, αφού αντίστοιχες προμήθειες ισχύουν και σε άλλες χώρες όπως για παράδειγμα η Ισπανία. Στην πράξη, εν λόγω προμήθεια επιβαρύνει απευθείας τον πελάτη και όχι την τράπεζα έκδοσης της κάρτας και στη χώρα μας επιβάλλεται σε αναλήψη με κάρτες έκδοσης ξένων τραπεζών όπως η Revolut αλλά και εγχώριων εκδοτών όπως η Viva Wallet. Ανωδικά κινείται χρηματιστηρία και αγορά στο σημερινό άνοιγμα της συνεδρίασης με το γενικό δείκτη μόνο και με 697,81 μονάδες καταγράφοντας κέρδη 0,18%. Οι τέσσερις τάσεις επικρατούν σε ευρωπαϊκά χρηματιστήρια. Για περισσότερες ειδήσεις στο insider.gr.